Και έχω μαζί μου τη Ροζαλίνα. Είναι μαθήτρια Δευτέρας Λυκείου. Είναι και στο συντονιστικό των μαθητών. Συνεχίζουν την κατάληψη εδώ στο σχολείο που βρισκόμαστε. Να μας πει καταρχήν για τα αιτήματα. Βλέπετε, φοράμε τις μάσκες μας. Δεν είναι κατά της χρήσης μάσκας. Ναι, τα λέω σωστά? Φυσικά, αναγνωρίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι ένα μέτρο. Απλά δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, στο σχολείο, στα τμήματα, πρέπει να μειωθεί το ποσοστό των μαθητών, να φτάνουμε τα 15 άτομα, για να μπορούν να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Και εφόσον κιόλας θέλουμε να διαχωρίσουμε και τα τμήματα, θέλουμε και περισσότερο προσωπικό καθηγητών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά. Επίσης, ζητάμε και άλλο προσωπικό καθαρισμού και υγειονομικής φροντίδας, διότι είμαστε σε μια πανδημία και μία και δύο καθαρίστριες για ένα σχολείο μεγάλης έκτασης δεν φτάνει ούτε να απολυμμένει τους χώρους, αλλά ούτε να διαβεβαιώσει ότι όλα γίνονται με τους σωστούς υγειονομικούς κανόνες, έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν ασφαλείς. Μεταξύ των ετοιμάτων, μιλάμε κιόλας και για το νομοσχέδιο που θέλει να φέρει η νέα κυβέρνηση και υπουργός Κεραμέως. Δεν θέλουμε τράπεζα θεμάτων, γιατί όπως έχουν αποδείξει και άλλες χρονιές, το 75% του μαθητικού πληθυσμού έμεινε μεταξεταστέο, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να ξεκινήσουν τα φροντιστήρια από πολλές μικρές τάξεις για να μπορούν να ανταπεξελιχθούν. Να σε ρωτήσω. Πείτε μου. Επειδή οι γονείς, από τη μια καταλαβαίνουν ότι όντως υπάρχει, ίσως είναι μεγάλος ο ρυθμός, αλλά από την άλλη ανησυχούν και για τα μαθήματα που χάνονται, γιατί το Μάρτιο έχετε να κάνετε μάθημα ουσιαστικά από όλα τα σχολεία. Συμβαίνει αυτό, έχετε τη στήριξη των γονιών ή σας πιέζουν να σταματήσετε την κατάληψη και να μπείτε στις αίθουσες? Προσωπικά στο δικό μου σχολείο δεν θα έλεγα ότι έχουμε τη στήριξη, αλλά σε άλλα σχολεία και οι σύλλογοι γονέων έχουν μπει μπροστά. Και οι γονείς οι ίδιοι με αποφάσεις και από τα δικά τους σωματεία στηρίζουν τις δικές μας καταλήψεις και την πορεία που θα κάνουμε σήμερα. Και τους απαντάμε ότι εντάξει, δεν θέλουμε να χάνουμε κι εμείς μαθήματα, αλλά δεν θέλουμε να χάνονται κι άλλες ανθρώπινες ζωές λόγω του κορονοϊού. Γιατί όταν συμβαζόμαστε έτσι, υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες και καθηγητές οι οποίοι μπορεί να γίνει πηγή μόλυνσης. Ναι, Δημήτρη, άμα θέλεις να ρωτήσεις. Όχι, εγώ καταλαβαίνω την αγωνία των παιδιών και εγώ χαίρομαι που βλέπω νέα παιδιά να αγωνίουν για την υγεία τους και την υγεία των γονιών τους και των πατεράδων μας. Θεωρώ δεδομένο ότι τα παιδιά αυτά ούτε σε πλατείες πηγαίνουν να συνοστίζονται και προσέχουν και στην καθημερινότητά τους. Έτσι δεν είναι προτάσουμε μόνο το σχολείο ως ένα χώρο ασφάλειας. Όχι, όχι. Παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας. Τα παιδιά γνωρίζουν πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε πανδημία, το έχουμε συζητήσει.